Βλέπουμε την άσκηση κατανόησης 4. Από ένα δείγμα 150 φοιτητών ενός πανεπιστημίου, οι 50 έχουν δηλώσει το μάθημα των διακριτών μαθηματικών. Οι 80 έχουν δηλώσει εισαγωγή στην πληροφορική, ενώ 40 δεν έχουν δηλώσει κανένα από τα δύο μαθήματα. Να βρεθεί πόσοι φοιτητές έχουν δηλώσει και το μάθημα των διακριτών και το μάθημα της εισαγωγής στην πληροφορική. Όπως βλέπετε από τα νούμερα, έχω 50 που έχουν δηλώσει διακριτά, 80 που έχουν δηλώσει πληροφορική, άρα συνολικές δηλώσεις βλέπω 130. Και υπάρχουν και 40 άτομα τα οποία δεν έχουν δηλώσει τα δύο μαθήματα. Θέλω να παρατηρήσετε ότι εδώ πέρα έχουμε πληροφορία η οποία αφορά κάποια σύνολα τα οποία επικαλύπτονται μεταξύ τους. Δηλαδή, φαίνεται σαφώς και από το ερώτημα ότι ψάχνω να βρω πόσα είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάνει και το ένα και το άλλο. Και αυτή είναι μια κατηγορία ασκήσεων η οποία ευτυχώς δεν έχει ζητηθεί ιδιαιτέρως στο μάθημα της πλήκωση. Είναι μια κατηγορία άσκησης που αφορά την αρχή εγκλισμού-αποκλισμού. Δηλαδή, πρακτικά εδώ πέρα, αν συμβολήσω με α το σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει τα διακριτά μαθηματικά, το γράφω λίγο, συμβολίζω με α τους φοιτητές που έχουν δηλώσει τα διακριτά μαθηματικά και συμβολίσω με β τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα εισαγωγής στην πληροφορική, που έχουν λοιπόν την επιστήμη στην πληροφορική, τότε από την εκφώνηση έχω ότι, αποδομώ λίγο τα δεδομένα, ότι οι 50 έχουν δηλώσει διακριτά μαθηματικά, άρα ο πληθάριθμος του συνόλου α είναι 50. Επίσης, ο πληθάριθμος του συνόλου β είναι 80, διότι 80 άτομα είναι αυτά που έχουν δηλώσει το μάθημα της επιστήμης στην πληροφορική. Και τώρα, συνολικά μου λέει ότι τα άτομα είναι 150. Αυτό εδώ πέρα απεικονίζει μια πληροφορία που με ενδιαφέρει. 150 είναι όλοι οι φοιτητές μαζί. Τώρα, όλοι οι φοιτητές μαζί θα είναι το καθολικό σύνολο. Δηλαδή, όλοι οι φοιτητές μαζί δημιουργούν ένα σύνολο 150 ατόμων, όπου κάποιοι ανήκουν στο α, κάποιοι στο β, κάποιοι και στα 2. Συνεπώς, πάμε να το δούμε λίγο και με διάγραμμα Venn, για να δούμε την πληροφορία που απεικονίζουμε. Έχω το α, έχω το β. Έχω ότι συνολικά μέσα στο U οι κουκίδες που υπάρχουν, οι φοιτητές ατάκτως ερημένοι να είναι μέσα στα σύνολα, έτσι δεν είναι? Οπότε συνολικά όλες οι κουκίδες είναι 150. Μέσα στο σύνολο α, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο σύνολο α έχω, ναι μεν έχω αυτούς που είναι στο α, έχω και αυτούς που είναι και στην τομή του α με το β, αυτοί συνολικά είναι 50, αυτοί που είναι στο β είναι 80, και τώρα έχουμε και 40 άτομα, τα οποία 40 άτομα παρατηρήστε ότι είναι εδώ έξω. Έτσι, τα 40 άτομα είναι 40 κουκίδες που δεν ανήκουν ούτε στο α ούτε στο β. Είναι λοιπόν τα άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός της ένωσης. Συνεπώς, αυτή η πληροφορία, αν ήθελα να την απεικονίσω με σύνολα, έπρεπε να πω ότι είναι αυτοί που δεν βρίσκονται στην ένωση. Άρα λοιπόν ότι το συμπλήρωμα της ένωσης είναι σύνολο 40. Τώρα έχω αποδομήσει τα δεδομένα της άσκησης. Καταλαβαίνω ότι έχω 40 άτομα τα οποία είναι εκτός της ένωσης. 150 είναι τα άτομα τα οποία είναι συνολικά. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι βγαίνουν πληροφορίες αν συνδυάσουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Καταρχάς, μια σχέση η οποία ισχύει γενικότερα, να τη γράψω εδώ ψηλά, είναι ότι αν πάρω την ένωση ενός συνόλου με το συμπλήρωμά του, τότε δημιουργώ το καθολικό σύνολο. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ισχύει, αυτό ισχύει για οποιοδήποτε σύνολο. Οπότε, αυτό ισχύει επίσης και για το σύνολο α ένωση β. Μπορώ να γράψω ότι ο πληθάριθμος του καθολικού συνόλου είναι ίσος με το πόσα στοιχεία έχω στην ένωση συν τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός της ένωσης. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ξαφνικά μπορώ να υπολογίσω από αυτή τη σχέση που προκύπτει ενοιολογικά ότι ο πληθάριθμος των στοιχείων που ανήκουν στην ένωση είναι ίσος με το πληθάριθμο αυτών που βρίσκονται στο καθολικό σύνολο μείον τα στοιχεία τα οποία ανήκουν στο συμπλήρωμα της ένωσης. Έχω υπολογίσει λοιπόν με τον τρόπο αυτό ότι είναι 150 μείον 40 ίσον 110 τα άτομα τα οποία βρίσκονται είτε στο α είτε στο β είτε και στα 2. Εμένα τώρα με ενδιαφέρει να βρω πόσους φοιτητές έχουν δηλώσει και το ένα μάθημα και το άλλο. Άρα πρακτικά η ερώτηση που προσπαθώ να απαντήσω είναι ποιος είναι ο πληθάριθμος της τομής των δύο συνόλων. Έχω στα χέρια μου πλέον πόσα είναι όλα μαζί, δηλαδή έχω στα χέρια μου τον πληθάριθμο της ένωσης. Έχω πόσα στοιχεία έχει το α, έχω πόσα στοιχεία έχει το β. Οπότε αναζητώ τι, πόσα στοιχεία έχει το μη.
Ποιος δίνει αυτή την πληροφορία? Αυτή την πληροφορία μου τη δίνει η Αρχή Εγκλεισμού Αποκλεισμού. Τη γράφω. Ο πληθάριθμος της Ένωσης, μου λέει η Αρχή Εγκλεισμού Αποκλεισμού, είναι ο πληθάριθμος του Α συν το πληθάριθμο του Β μείον το πληθάριθμο της τομής. Συνεπώς, κάνοντας εδώ μία τράμπα, μπορώ να υπολογίσω τον πληθάριθμο της τομής, πηγαίνοντας τον αριστερά, να είναι ο πληθάριθμος του Α συν το πληθάριθμο του Β μείον τον πληθάριθμο της Ένωσης. Συνεπώς, τι προκύπτει τώρα εδώ? Ο πληθάριθμος του Α είναι 50, ο πληθάριθμος του Β είναι 80. Επίσης, το πληθάριθμο της Ένωσης τον υπολόγισα πριν λίγο να είναι 110. Οπότε, συνολικά, προκύπτει ότι είναι 20 τα άτομα, τα οποία βρίσκονται και στο Α και στο Β. Πάμε τώρα εδώ και έχω συνολικά δύο παραστάσεις. Έτσι, δείτε λίγο τι υπολογίσαμε κιόλας σε αυτή την άσκηση. 150 άτομα ήταν συνολικά στο σύνολο και τώρα υπολογίσαμε τι? Ότι εδώ μέσα στην Ένωση βρίσκονται συνολικά 20 άτομα. Επίσης, εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την υποπεριοχή, η οποία είναι, ποια είναι τα στοιχεία που ανήκουν στο Α και δεν ανήκουν στο Β, αφού συνολικά είναι 50 τα άτομα του Α, εδώ θα βρίσκονται 30 άτομα. Επίσης, σε αυτήν εδώ την περιοχή δηλαδή Β εκτός του Α, θα βρίσκονται 80-20, 60 άτομα. Πράγματι, αυτό επαληθεύει αριθμητικά και το δεδομένο ότι 60 και 30, 90 και 20-110 είναι συνολικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει μάθημα. Τέλος, γύρω-γύρω στο περίγραμμα έχω 40 άτομα τα οποία δεν έχουν δηλώσει κανένα απολύτως μάθημα. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση αυτή. Βλέπετε ότι από τα δεδομένα μπορώ να συμπληρώνω τους αριθμούς που κρύβονται σε αυτό το σχήμα και κάθε περιοχή μπορεί να υπολογιστεί από κάποιους συγκεκριμένους τύπους. Οι τύποι αυτοί είναι βασικά η Αρχή Εγκλεισμού Αποκλεισμού και χρησιμοποίησαμε και μια πρόσθετη πληροφορία η οποία ήταν ότι αν ενώσω ένα σύνολο και το συμπλήρωμά του παίρνω το καθολικό σύνολο.